Και δεν είναι ότι φύγουμε από τον κόσμο. Είναι ότι θα δικαστούμε αιώνια. Δεν μπορεί να μπει άνθρωπο το τσιγάρο στην παράδοση. Ούτε άνθρωπος που καπνίζει να κοινώνει. Δεν μπορείς να έχεις τον Χριστό με στο στόμα σου και μετά να του βάλεις στο τσιγάρο του Χριστού. Αυτό είναι φοβερό αμάρτημα. Προσέξτε τα όλα αυτά, διότι τούτα είναι τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη και τούτα είναι που θα μας πάρουν στην πόλη. Προσέξτε πάρα πολύ. Πατήστε τώρα το διάβολο χάμω, δεν έχει δύναμη, συντρίψετε το και να φύγουν όλα τα παράσιτα τα οποία μας έχει βάλει στην ζωή. Πρώτο. Δεύτερο. Να έχετε υπόψη ότι όταν ερχόμεθα να κοινωνήσουμε θα πλένουμε το στόμα πρώτα στο σπίτι. Να μην έρχομεθα με τα φαγητά μέσα στο στόμα μας να κοινωνούμε. Ούτε και με το τσιγάρο όπως είπαμε προηγουμένως. Ούτε και με τις βλασφημίες που βλασφημούμε. Ούτε με τις αστρολογίες που λέγουμε. Ούτε με την κατάσταση που λέγουμε. Ούτε με τις διασυρμούς. Ούτε τίποτα. Όλα πρέπει να τα διώχνουμε όταν κοινωνούμε το σώμα για το αίμα του Κυρίου μας, διότι εκείνοι που κοινωνούν αξίως δεν υπάρχει, λέει ο Ιερός Χριστός του μας. Άστρο εις τον ουρανό που να φέξει πιο πολύ από το πρόσωπο εκείνου που κοινωνεί άξιος. Είναι φέγγει τόσο πολύ, έχει τόσο πολύ φωτεινό πρόσωπο που λέει ως περλέοντες, πυρπνέοντες, ούτως εξερχόμεθα εκ της Αγίας Τραπέζης. Όπως το γιαντάρι που βγάζει φωτιά από το στόμα του λέει, έτσι είναι εκείνος που κοινωνεί άξια. Γι' αυτό θα παρακαλέσω και τον Θεό να τους αξιώσει με κοινωνόμεν άξια. Και να έχω να πω και κάτι άλλο. Χωρίς νηστεία να μην κοινωνεί. Χωρίς προετοιμασία να μην κοινωνεί. Δεν μπορούμε να κοινωνούμε όποτε βγαίνει το Άγιο Ποτήριο. Διότι υπάρχει ο φόβος, ο μεγάλος φόβος της εξοικειώσεως. Όταν συνηθίζεις και μόλις βγει το Άγιο Ποτήριο κοινωνείς και την άλλη φορά πάλι το ίδιο και πάλι το ίδιο, θα συνηθίζεις και δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Πολλοί από τα χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Πρώτη Χριστή. Τα λέγεις. Ούτε, σημερινή. Πώς θα να το πω. Ήταν τότε, λέει, η ψυχή και η καρδία μία. Είχαν άπαντα κοινά. Σήμερα ο αδερφός σκοτώνει τον αδερφό για να δαρεί ενδιά στους που είναι μέσα στο δικό του. Μακάρι να είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν χρυσά. Έπειτα το στήθος ήταν ασύμ. Έπειτα η κηδεία ήταν κακός. Έπειτα τα ποδιά ήταν το ένα χώμα και το άλλο σύνδερο. Να τι είναι. Πρώτα οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν άγγελοι του Θεού. Σήμερα τι είναι. Το λοιπόν, έρχομαι για αυτό για να πούμε και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Όποιος έχει αδυναμίες να ανοίξει την Αγία Γραφή και θα του μιλήσει ο ίδιος ο Θεός. Διότι όταν θα μας κρίνει ο Θεός θα ανοιχτούν βιβλίοι και θα κρυφθάνε μας οι αιώνες. Ποιο είναι το βιβλίο που θα ανοιχτεί και θα μας κρίνει ο Θεός. Η Αγία Γραφή. Όταν ένας λείπει στο εξωτερικό και έχει το παιδί του σε ένα τόπο μακρινό και του στείλει ένα γράμμα, δεν θα κοιτάξει να το δει τι γράφει αυτό το γράμμα που του έστειλε ο πατέρας του. Και μας έστειλε ο πατέρας μας ένα γράμμα αιώνιων και δεν μας ενδιαφέρει. Έχει πλάσμα που δεν άνοιξε την Αγία Γραφή ποτέ του. Ούτε γνωρίζει τι είναι η Αγία Γραφή. Ενώ όλα τα λόγια τα οποία έχουμε, όλες οι πράξεις οι οποίες κάνουμε,
Τα πάντα είναι γραμμένα με τα Σιδηρία Γραφή. Έπειτα, θα πούμε και τα τελευταία, ο σημερινός κόσμος και η περιφέρεια του πύργου, είναι μέσα στη μαγεία. Όταν ήμουν στον Άγιο Γεώργιο και διέβαζα, ο περισσότερος κόσμος προσκόταν από το τένιο και τον πύργο. Γιατί άραγε. Και ο περισσότερος κόσμος έρχονταν από αυτούς που ήρθαν από τον Πόντο, που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Και έμειναν στο Γαλάτσιο, έμειναν στο... Πού μένουν σε κάτω. Όλος ο κόσμος που ήταν άρρωστος, ερχόταν από αυτά τα νέα. Το κουβάλισαν τις μαγείες μαζί και εδώ δένει στον πύργο. Έχουμε τους τσιγκάνους, οι οποίοι είχαν χαρίσει τους μάγους από την Αφρική, τους χωτσάδες, και μπαίνουν μέσα στον κόσμο και κάνουν τόσα χαρά. Σε μάθιασμα, προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό το συνήθειο και όταν έχουμε ένα πονοκέφαλο κάτι, φωνάζουμε την γειτόνισσα, αν φωνάζουμε κάποιον να μας ξεμαθιάσει. Δεν είναι σωστό αυτό. Ο διάβολος δεν φεύγει όταν εμείς δεν έχουμε χάρη από τον Θεό. Να προσέξουμε να είναι τα με τον Θεό, να παρακαλούμε τον Θεό να πηγαίνουμε στα κατάλληλα πρόσωπα. Τα κατάλληλα πρόσωπα είναι. Τα κατάλληλα πρόσωπα είναι όλοι οι ιερείς. Όλοι γενικώς. Θυμούμε όταν είχα μια περίπτωση που εγγύβαζα και ήρθαν τρεις συνάδελφοι που ταράμπα. Είπα ότι θα μείνουν μαζί μου να βοηθήσω. Μόλις άρχισαν οι δαιμονές και φώναζαν. Το είπα τα σταγόνια. Και πετάγεται ένα διάβολο σε αυτήν την στόμα του. Κοίταξε στρατιώτη, δεν είναι που έβαλε να μας πολεμήσουν. Μόλις μας ακούσαν το βάλανε στα πόδια του. Και προσθέτει και λέγει τούτο τα λόγια. Βρε, λέγει, αν γνωρίζετε τι σας χάρισε εκείνος από ψηλά και κάνατε το καθήκον σας, εμείς θα παίρναμε τα όρη και τα βουνά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα δεν θα πω τίποτα άλλο. Κανονίστε τι θα σκεφτείτε. Μας διδάσκουν οι δαίμονες. Αχ, παιδάκια, να φτάσαμε στους τελευταίους καιρούς. Προσέχετε από τα μικροτσίπ τα οποία σας δίνω. Ταυτότητες, διαβατήρια, φωτογραφίες και τα λοιπά. Τώρα θα έρθει σύντομα. Τώρα έρχονται όλα αυτά, έρχονται και θα φωνάζει ο ένας τον άλλο. Ευκαιρία είναι. Γρήγορα, τελειώνουμε γρήγορα. Δεν αργείς, Και από στόμα σε στόμα παίρνουμε τον αραγόνα του διαβόλου, του αντιχρίστου. Διότι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν για να μας βοηθούν είναι ένας αραγόνας που να δεχτούμε να επιτατεύουμε του αντιχρίστου χωρίς βοήθεια από τον Θεό. Δεν θα μας βοηθήσει ο Θεός μετά. Σου λέει, παιδί μου, εσύ έκλεινες στον εχθρό μου. Το λοιπόν τώρα τι να σου κάνω. Παιδάκια μου, στόμα γυαλό, στόμα με τα φτώχεια. Να σταθούμε όρθιοι, να μην γλιστρήσουμε. Είπε ο Θεός μας, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Μη σας πλανήσει ο διάβολος με το ένα και με το άλλο. Με το σφαγίδος, διότι εκεί θα γίνει ένα πλανήθι. Και όταν ο κόσμος λέει απομακρυνθεί από τον Θεό, όταν έρθει η αποστασία πρώτον, μετά θα έρθει η αποστασία.
Όταν φύγουμε όλοι από τον Θεό, τότε θα έρθει η πίστη. Και να προσέχουμε, προσέχουμε. Έχουμε δύο πράγματα που θα χάσουμε. Το Θεό μας και την ψυχή μας. Γιατί έχασες την ψυχή σου μια φορά. Την έχασες για πάντα. Αν την γλιτώσεις μια φορά, την γλιτώσεις για πάντα. Αν την σώσεις μια φορά, την σώσεις για πάντα. Δεν μπορούμε να την αγοράσουμε. Εν το άδειο και στην ουρανή. Γι' αυτό, παιδάκια μου, σας παρακαλώ, στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβου. Οι πρώτοι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, εφησιάζοντο για τον Χριστό. Έδιδαν το σώμα τους, το αίμα τους, τη ζωή τους για τον Χριστό. Σήμερα υπάρχουν. Σήμερα η Ελλάδα είναι γεμάτη προδότες. Μην το ξέχνουμε τι αλλού. Είναι γεμάτη προδότες η Ελλάδα. Εάν μη γέννη το επιτρέψει τον Τούρκο και μπήρει εδώ μέσα, όλοι θα πάνε με τους Τούρκους. Φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα. Πού πήγαν οι προβολοί μας, πού πήγαν εκείνα τα λιοντάρια που πολεμούσαν. Και αν δεν ήταν η Εκκλησία, αν δεν ήταν η Εκκλησία, θα ήταν γεμάτα τα χαρέμια των Τούρκων με τις Ελληνίδες. Αν δεν ήταν η Εκκλησία, οι Δεσποτάδες, οι Ιερείς, ο Αθανάσιος Διάκος, δεν έπρεπε να αυτός ο Αθανάσιος Διάκος να γίνει ένας μάρτυρας της Εκκλησίας μας. Τι μαρτύριο είναι τώρα, το χειρότερο μαρτύριο. Το λοιπόν, πώς εδώ φτάνει, και τώρα να προσευχηθούμε, ευλογητός ο Θεός. Thank you.